Εσύ. Όχι, ήταν η κότα που ήρθε στο πλατό της Ελένης εχθές. Εγώ έχω μείνει λίγο άναυδη. Από πού να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά... Speechless λέγεται. Speechless, παιδί, όχι speechless. Speechless, και να ξεκινήσουμε με αυτό που είδαμε τελευταίο, τη συνέντευξη της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Χρήστο Νέζο, που μεταξύ άλλων μίλησε, χωρίς να πάρει πίσω αυτά που είχε πει προ μερικών μηνών, ότι δεν θα έκανε ποτέ τον κριτή σε ένα πάνελ κτλ., δίνοντας και περισσότερες εξηγήσεις. Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπε για τους 54, ότι δέχτηκαν πρόταση για το Voice και τελικά πήγαν συγκεκριμένοι. Πιστεύω ότι τα τέσσερα παιδιά. Βοιώτικα. Τα διάλεξαν, ας πούμε, τέσσερις και αυτό, εντάξει, δεν είχαν εναλλακτικές. Νομίζω ότι είναι λίγο, ας πούμε. Ακούγεται λίγο υποτιμητικό. Βαρύ ακούγεται. Γιατί βαρύ, άμα είναι η αλήθεια. Γιατί ο Ρέμος και. Γιατί ήταν η κυρία Θεοδωρίδου μπροστά στον Τισιόν της Κριτικής Επιτροπής. Όχι, αλλά όπως αυτή απέρριψε μία πρόταση, έτσι φαντάζεται ότι και άλλοι θα την είχαν απορρίψει. Έχω την αίσθηση ότι το 50 ήταν σχήμα λόγου. Γιατί η ελληνική σκηνή δεν έχει και 50 πρώτα ονόματα για να κάνουν ραντεβού και να συζητήσουν για το ενδεχόμενο καθεστώς. Κοίταξε, δεν είναι. Είναι η δήλωση της Νατάσας σε συνδυασμό με άλλα που έχουν ακουστεί στο χώρο. Μην ανησυχείς, Δημήτρη, που στο τέλος. Θα την αναλάβει ο κύριος Γιάνγκας μετά που μίλησε για τον δεύτερο. Που στο τέλος, παιδί μου, φαίνεται ότι ψάξανε όλους και τελικά δεν.